Today's between Master and Disciples, Socrates' and Aristippus' conference on pleasure and temperance will be presented in Greek with subtitles in Arabic, Orlaxese or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech-Slovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish and Thai. Αρχαία Ελλάδα, μία εποχή που άσκησε επιρροή στην ελληνική ιστορία, θέτοντας τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού με την γλώσσα, το σύστημα παιδείας, τη φιλοσοφία, τη πολιτική, τη τέχνη και τις επιστήμες. Ο Σοκράτης γεννήθηκε γύρω στα 469 π.Χ. στην Αθήνα. Πολλοί τον θεωρούν πατέρα της δυτικής φιλοσοφίας. Άλλοι πιστεύουν ότι ο Σοκράτης ήταν οξυδερκής δάσκαλος και φωτισμένη ύπαρξη. Οι περισσότερες πληροφορίες για τον Σοκράτη, τη ζωή και τη φιλοσοφία του καταγράφηκαν μετά το θάνατό του από δύο μαθητές, Πλάτωνα και Ξενοφόντα. Αυτοί οι μαθητές έγραψαν πολλά βιβλία για τον δάσκαλό τους, με κύριο χαρακτήρα φυσικά τον Σοκράτη. Μέσα από αυτά τα έργα γνωρίζουμε και εμείς τις διδασκαλίες του Σοκράτη. Πίστευε ότι ο κύριος σκοπός της ζωής του ανθρώπου εδώ στη γη είναι η ανακάλυψη της αλήθειας. Έλεγε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι επικεντρώνουν τη ζωή τους γύρω από την οικογένεια, το επάγγελμα και τις κοινωνικές υποχρεώσεις, ενώ στην ουσία θα έπρεπε να νοιάζονται για το καλό της ψυχής τους. Δείχνοντας έπρακτη συμπόνια για κάθε μορφή ζωής, ο Σοκράτης ακολούθησε, ενθαρρύνοντας και τους άλλους, την χορτοφαϊκή διατροφή, εννοώντας τη διατροφή χωρίς ζωικά προϊόντα. Σήμερα θα δείτε την φιλοσοφία του Σοκράτη, με τίτλο «Η συζήτηση του Σοκράτη με τον Αρίστιππο για την ειδονή και την εγκράτεια» από τον βιβλίο του Ξενοφόντα, «Οι αξιομνημόνευτες σκέψεις του Σοκράτη». Συζήτηση Σοκράτη και Αρίστιππου σχετικά με την ειδονή και την εγκράτεια. Κατά τον ίδιο τρόπο και μεθοδικά, ενθάρρυνε τους ακροατές του με τα ακόλουθα επιχειρήματα να υπομένουν την πείνα και τη δίψα, να ανθίστανται στους πειρασμούς της σάρκας, να αποφεύγουν την οθρότητα και να υποβάλλουν τον εαυτό τους σε κάθε λογής αγκαρίες. Επειδή του είχαν πει ότι ένας από αυτούς ζούσε σε χλειδί, του έκανε την εξής ερώτηση. «Αν σου είχαν αναθέσει, Αρίστιππε, την εκπαίδευση δύο νεαρών ανδρών, προορίζοντας τον ένα για πρίγκιπα και τον άλλον για απλό πολίτη, θα ήξερες πώς να τους εκπαιδεύσεις? Ας αρχίσουμε με τη διατροφή τους, καθώς αυτή είναι η βάση όλων». «Είναι αλήθεια», απάντησε ο Αρίστιππος, «ότι η διατροφή είναι το θεμέλιο της ζωής, γιατί ο άνθρωπος σύντομα πεθαίνει αν δεν φάει». «Εσύ θα τους έβαζες και τους δύο?», τον ρώτησε ο Σοκράτης, «να τρώνε και να πίνουν κάποιες τακτικές ώρες?» «Μάλλον έτσι θα έκανα». «Αλλά σε ποιον από τους δύο?», ρώτησε ο Σοκράτης. «Θα δίδασκες να σταματάει το φαΐ πριν φουσκώσει για να συνεχίσει με όρεξη τη δουλειά του?» «Αυτό θα το έκανα», είπε ο Αρίστιππος, «χωρίς αμφιβολία, σε αυτόν που θα προοριζόταν για να κυβερνήσει. Γιατί δεν θα έπρεπε οι υποθέσεις του κράτους να μένουν πίσω για δική του απόλαυση». «Και σε ποιον από τους δύο?», συνέχισε ο Σοκράτης. «Θα δίδασκες να απέχει από το ποτό όταν διψούσε, να κοιμάται αλλά λίγο, να πηγαίνει αργά για ύπνο και να ξυπνάει νωρίς, για να μπορεί να μένει άγρυπνος ολόκληρες νύχτες, να ζει με εγκράτεια, να ακολουθεί τις καλύτερες κλίσεις και ροπές του, χωρίς να αποφεύγει την κούραση, αλλά να υποβάλει τον εαυτό του πρόθυμα σε αυτή?» «Στον ίδιο θα το έκανα», απάντησε ο Αρίστιππος. «Και αν υπήρχε τρόπος να μάθει κάποιος να νικάει τους εχθρούς μας, σε ποιον από τους δύο θα ήταν πιο εύλογο να το διδάξεις?» «Σε αυτόν επίσης», απάντησε ο Αρίστιππος. «Γιατί χωρίς αυτή την τέχνη, όλα τα υπόλοιπα θα ήταν μάταια». «Εγώ πιστεύω», είπε ο Σοκράτης, «ότι ένας άνδρας που θα είχε εκπαιδευτεί με αυτόν τον τρόπο,
δεν θα ευνηδιαζόταν εύκολα από τις εκπλήξεις των εχθρών του, όπως παθαίνουν πολλά ζώα, γιατί μερικά πεθαίνουν από τη λεμαργία τους, όπως αυτά που πιάνουμε με δόλωμα, ή τα εχμαλωτίζουμε προσφέροντας λίγο νερό και πιάνονται στις παγίδες, παρότι δίκαια φοβούνται και δυσπιστούν. Κι άλλα πεθαίνουν από το χαλήνοτο ερέθισμα που προσφέρει το τυφλό ερωτικό ένστικτο που τους οδηγεί σε δυστυχία και εχμαλωσία. «Λες την αλήθεια», είπε ο Αρίστυπος. «Τότε λοιπόν», συνέχισε ο Σωκράτης, «το ίδιο δεν συμβαίνει και στους μοιχούς που παραμονεύουν κρυμμένοι σε ντουλάπες και δωμάτια παντρεμένων γυναικών, αν και γνωρίζουν πολύ καλά ότι διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο και ότι οι νόμοι είναι αυστηροί και άτεγκτοι για παρόμοια εγκλήματα. Ξέρουν ότι τους παρακολουθούν και ότι αν πιαστούν δεν θα ξεφύγουν ατιμόρυτα. Με δύο λόγια, βλέπουν την τιμωρία και το έσχος που κρέμεται πάνω από τα κεφάλια αυτών που δείχνουν επωνύτιστη συμπεριφορά σαν και αυτούς. Επιπλέον, δεν είναι αδαείς σε 1002 έντιμες ενασχολήσεις που θα τους έσωζαν από τα επέσχυντα πάθη τους, κι όμως εκείνοι επιμένουν να πέφτουν με τα μούτρα σε παρόμοιους κινδύνους. Και τι άλλο σημαίνει αυτό, παρά ότι είναι αξιολύπητοι και απελπισμένοι σε ύψιστο βαθμό? Έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι έτσι είναι, απάντησε ο Αρίστυπος. Και τι έχεις να πεις για τούτο, συνέχισε ο Σωκράτης, ότι οι πιο απαραίτητες και πιο σημαντικές ασχολίες της ζωής, όπως είναι ο πόλεμος και η φυσική γεωργία, όπως και άλλες υποδέστερες, εκτελούνται έξω στους ανοιχτούς αγρούς και τον ανοιχτό ορίζοντα, και ότι το πιο δύσκολο για τον άνθρωπο είναι να συνηθίσει να αντέχει στις αντικσοότητες κάθε εποχής, υποφέροντας ζέστη και κρύο. Δεν είναι μεγάλη παράληψη αυτό? Και δεν νομίζεις ότι ένας άνδρας που έχει στις διαταγές του άλλους πρέπει να εξοικειώνεται κι αυτός στην ίδια σκληραγωγία? Νομίζω ότι έτσι θα έπρεπε, απάντησε ο Αρίστυπος. Συνεπώς, απάντησε ο Σωκράτης, αν και εκείνοι είναι ευσυνείδητοι και εργατικοί, όπως είπαμε, θα είναι άξιοι να δίνουν διαταγές. Και συνεπώς, μπορούμε να πούμε ότι αυτοί που δεν είναι ικανοί να κάνουν τίποτα από όλα αυτά, δεν θα πρέπει να κατέχουν κανένα αξίωμα. Έτσι δεν είναι? Ο Αρίστυπος συμφώνησε και ο Σωκράτης συνέχισε. Επομένως και εσύ γνωρίζεις τι αξίωμα μπορεί να κατέχει κάθε είδος άνδρα. Και αφού είσαι κι εσύ ένας από αυτούς, πού να σε συγκαταλέξουμε? Εμένα, αναφώνησε ο Αρίστυπος. Σίγουρα εγώ δεν θα έπρεπε να είμαι σε αυτούς που κυβερνούν, γιατί αυτό είναι ένα αξίωμα που δεν θα διάλεγα ποτέ. Ας κυβερνήσουν αυτοί που έχουν την όρεξη γι' αυτό. Όσο για μένα, δεν ζηλεύω καθόλου τη θέση τους. Γιατί όταν σκέφτομαι ότι δυσκολευόμαστε αρκετά να ικανοποιήσουμε τις προσωπικές μας ανάγκες, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να φορτώνουμε τον εαυτό μας με την εκπλήρωση των αναγκών των άλλων ανθρώπων. Και αφού είμαστε αναγκασμένοι να στερούμαστε πολλά από αυτά που επιθυμούμε, πώς γίνεται να αναλαμβάνουμε υποχρεώσεις που θα μας εξέθεταν σε δημόσια μομφή αν αποτυγχάναμε να εκπληρώσουμε τις ανάγκες και τις επιθυμίες των άλλων? Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη ανοησία σε όλα αυτά. Οι άνθρωποι θα πρέπει να εκλέγουν για κυβέρνηση αυτούς που φροντίζουν να τους παρέχουν τα πάντα, χωρίς να τολμούν να κάνουν τίποτα μόνο για δικό τους προσωπικό όφελος. Συνεπώς, πιστεύω ότι όσοι σπέβδουν με προθυμία να κυβερνήσουν και να υπηρετήσουν τις ανάγκες των άλλων, αυτοί είναι που τους ταιριάζει να κυβερνήσουν. Αρκεί φυσικά να είναι εκπαιδευμένοι και συνετοί με τον τρόπο που περιγράψαμε. Όσο για μένα, επιθυμώ να κάνω πιο ήσυχη και εύκολη ζωή. «Ας εξετάσουμε», είπε ο Σωκράτης, «αν αυτοί που κυβερνούν έχουν πιο ευτυχισμένο βίο από το λαό τους. Από τα γνωστά μας έθνη, όπως είναι η Ασία, η Συρία, η Φρυγία και η Λιδία, ξέρουμε ότι βρίσκονται κάτω από την αυτοκρατορία των Περσών. Στην Ευρώπη, οι Μεωτοί υπόκεινται στους Σκύθες. Στην Αφρική, Καρθαγένοι κυφερνούν τους υπόλοιπους Αφρικανούς. Ποιος λαός κατά τη γνώμη σου είναι πιο ευτυχής? Ας εξετάσουμε την Ελλάδα που ζούμε εμείς τώρα. Ποιες συνθήκες ζωής νομίζεις ότι είναι πιο αξιοζήλευτες? Αυτών που κυβερνούν
ή των ανθρώπων που βρίσκονται κάτω από τη διακυβέρνηση άλλων, δεν θα μπορούσα ποτέ, απάντησε ο Αρίστιπος, να δεχτώ να γίνω σκλάβος. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια μέση λύση που δεν οδηγεί ούτε στην επιβολή των άλλων, ούτε στην υποταγή σε άλλους. Θα πρέπει να υπάρχει δρόμος για την ελευθερία, που εγώ ευελπιστώ να ακολουθήσω, γιατί είναι η πιο σύντομη οδός για να φτάσει σε ησυχία και ανάπαυση. Αν είχες πει, απάντησε ο Σωκράτης, ότι υπάρχει τρόπος χωρίς να επιβάλλεσαι και χωρίς να υποτάσσεσαι, αλλά να οδηγήσει έξω από την ανθρώπινη κοινωνία, θα είχες πει κάτι σίγουρα. Αλλά πώς γίνεται να ζούμε ανάμεσα σε ανθρώπους και ούτε να διατάζουμε, ούτε να υπακούμε? Δεν έχεις παρατηρήσει ότι οι ισχυροί καταπιέζουν τους αδύναμους και τους κάνουν σκλάβους και ότι τους κάνουν να υποφέρουν από το βάρος της καταπίεσης, δίνοντάς τους χίλιους λόγους να παραπονιούνται δίκαια για τη σκληρότητα της συμπεριφοράς τους, τόσο σε γενικές γραμμές όσο και πιο συγκεκριμένα? Και αν αυτοί συναντήσουν κάποιον που αντιστέκεται στο ζυγό τους, τότε καταστρέφουν την πατρίδα του, καταστρέφουν τα σιτηρά του, καίνε τα δάση του και με δύο λόγια το επιτίθενται με τέτοια ορμή που τον αναγκάζουν να υποταχθεί τη σκλαβιά, μάλλον παρά να κάνει άνισο πόλεμο και αντίσταση. Και ανάμεσα στον ίδιο το λαό, μήπως οι πιο δυνατοί και οι πιο θρασείς δεν τζαλαπατούν τους πιο αδύνατους? Για να μην συμβεί λοιπόν κάτι τέτοιο και σε μένα, είπε ο Αρίστιπος, δεν περιορίζω τον εαυτό μου σε κάποια δημοκρατία, αλλά μετακινούμε άλλοτε εδώ και άλλοτε αλλού και νομίζω ότι είναι καλύτερα να είμαι σαν ξένος όπου και αν βρίσκομαι. Αυτή η εφεύρεση είναι πολύ αξιοθαύμαστη, απάντησε ο Σωκράτης. Πιστεύω κι εγώ ότι οι ταξιδιώτες δεν υποφέρουν τόσο πολύ στο δρόμο από επιθέσεις ληστών όπως στο παρελθόν και ούτε αποθαρρύνονται από τους προκρούστιδες, τους σκύρους και τους συνήτες και τις άλλες συμμορίες. Αλλά όμως τι θα γίνει? Αυτοί που κατασταλάζουν στη δική τους πατρίδα και νοιάζονται για τη διοίκηση του δημόσιου συμφέροντος, έχουν νόμους στο πλευρό τους, έχουν τις σχέσεις και τους φίλους να τους υποστηρίζουν, έχουν οχυρωμένες πόλεις και όπλα να τις υπερασπιστούν και πάνω απ' όλα έχουν συμμαχίες με τους γείτονες. Κι όμως, όλες αυτές οι ευνοϊκές συνθήκες δεν μπορούν να τους προστατεύσουν από τις προσπάθειες και τις επιθέσεις των πονηρών ανθρώπων. Εσύ όμως που δεν έχεις τίποτα από όλα αυτά τα προνόμια και που τον πιο πολύ καιρό βρίσκεσαι στους δρόμους που είναι επικίνδυνοι για πολλούς ανθρώπους που δεν έχουν κατοικήσει ποτέ σε πόλη, εκεί που δεν έχεις καμία πίστοση, λες και είσαι ο ταπεινότερος των κατοίκων και είσαι τόσο αφανής όσο οι αξιολείπητοι που ζουν κλέβοντας από τις περιουσίες των άλλων, εσύ ισχυρίζεσαι ότι σε αυτές τις συνθήκες είσαι πιο ασφαλής μόνο και μόνο επειδή είσαι ξένος. Μπορεί όμως να έχεις διαβατήριο από το κράτος που σου υπόσχεται ότι μπορεί να πηγαινοέρχεσαι με ασφάλεια. Ή μήπως έχεις τη μεγάλη δυστυχία να είσαι σκλάβος με τόσο άσχημο χαρακτήρα που το αφεντικό σου να μην μπορεί να σου φερθεί καλά? Γιατί ποιος υποφέρει περισσότερο σε μια οικογένεια? Αυτός που χωρίς να εργάζεται περιμένει να ζήσει καλά? Με ποιο τρόπο εκείνοι που εκπαιδεύονται στην τέχνη της διοίκησης και εσύ τους θεωρείς ευτυχείς, διαφέρουν από εκείνους που υποφέρουν από ανάγκη? Γιατί είπες ότι πρέπει να εξοικειωθούν με την πείνα και τη δίψα, να μάθουν να αντέχουν στη ζέστη και στο κρύο, να κοιμούνται λίγο και οικειοθελώς και πρόθυμα να εκτίθενται σε χίλιους κόπους και σκληραγωγίες. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτόν που μαστιγώνεται πρόθυμα και βασανίζει το σώμα του με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι όποιος δέχεται να υποφέρει αυτοβούλος είναι ανόητος. «Πώς γίνεται», ρώτησε ο Σωκράτης, «να μην γνωρίζεις τη διαφορά ανάμεσα σε πράγματα που γίνονται και ο θελός και σε άλλα που είναι αναγκαστικά? Γιατί αυτός που υπομένει την πείνα από ευχαρίστηση μπορεί να καθίσει να φάει όταν θελήσει. Αλλά και αυτός που υποβάλλει τον εαυτό του σε δίψα μπορεί όταν θελήσει να πιει αυτό που τον ευχαριστεί. Αλλά αυτός που υποφέρει από καταπίεση, απαγορεύσεις και ανάγκη μπορεί να φάει και να πιει τη στιγμή που θα το θελήσει? Επιπλέον, αυτός που οικειοθελώς υποβάλλεται σε σκληραγωγία και άσκηση βρίσκει μεγάλη ικανοποίηση και ανακούφιση και αυτά που κάνει τον αναζωογονούν.
Ευχαριστούμε που μένετε μαζί μας στα σημερινά ανάμεσα σε δάσκαλο και μαθητές, εδώ στο κανάλι Supreme Master Television. Δείτε μας ξανά την επόμενη εβδομάδα για το τέλος της συζήτησης του Σωκράτη και του Αρίστιππου για την Ιδονή και την Εγκράτεια. Ακολουθεί ο πλανήτης Γη, το αγαπημένο μας σπίτι. Αμέσως μετά τα αξιοσημεία τα νέα. Ευχόμαστε οι ουρανοί να γεμίζουν τη ζωή σας με φως και αγάπη. Thank you for joining us for today's Between Master and Disciples on Supreme Master Television. Join us again next week for the conclusion of Socrates' and Aristippus' conference on pleasure and temperance. Coming up next is Planet Earth, Our Loving Home, right after noteworthy news. May the heavens grace your life with light and love. For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.